Για σημαντικές καθυστερήσεις, αγκυλώσεις και στήριξη που θυμίζει από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας έκφραση με συμπτώματα του συνδρόμου της Στοχόλμης, έκανε λόγο μέχρι πρώτην ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ελληνικής διαχειριστικής εταιρείας υδρογών ανθράκων, Γιάννης Μπασιάς, μιλώντας στο ράδιο 984 και το Γιώργο Σαχίνη, με φόντο και την νεότερη εξέλιξη και την έγκριση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το πρόγραμμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογών ανθράκων στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Φοβάμαι ότι υπάρχει ένα σύνδρομο Στοκχόλμης αυτή τη στιγμή. Τι εννοείτε δηλαδή, ότι αισθάνονται όμοιροι οι πολιτικοί? Όχι, γενικά η πολιτική της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, ναι, ομοιρία του γενικότερου θέματος και δεν τολμάμε να πάμε μπροστά στη διαπραγμάτευση. Κάπως έτσι το βλέπω, χωρίς να είμαι ούτε πολιτικός ούτε να θέλω όχι, τεχνοκρατικά. Ο κύριος Μπασιάς τόνισε ότι η ελληνική πολιτεία δεν στήριξε την εταιρεία υδρογών ανθράκων στην έρευνα στα ανατολικά των θαλάσσιων ζωνών της χώρας, νότια από την Κρήτη, έως το σύμπλεγμα του Καστελόριζου, και παρά το ότι μια τέτοια εξέλιξη είναι θετική, οι καθυστερήσεις είναι τέτοιες που χρειάζεται αλλαγή ως προς το χρόνο των εξελίξεων, σημειώνοντας ότι για την περιβαλλοντική αδειοδότηση για την παραχώρηση θαλάσσιων οικοπαίδων και νότια της Κρήτης, προς έρευνα και εκμετάλλευση πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος και χωρίς μάλιστα αυτό να αφορά και πιο ανατολικά σημεία της ζώνης. Συνολικά είναι 6-7 δομές στα δύο αυτά μπλοκ που κάνουν πάνω από 35.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα μαζί. Έμαθα ότι βγήκε επιτέλους, δηλαδή νότια της Κρήτης, έτσι, για αυτά τα δύο, αυτή τη μεγάλη περιοχή των 35.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, υπάρχει σήμερα εγκεκριμένη η στρατηγική περιβαλλοντική μελέτη, η οποία μας λύνει τα χέρια για να μπορέσει να τραβήξει επίσης το ενδιαφέρον πιο πιστοποιημένο πια εταιριών, οι οποίες εδώ και δύο χρόνια δείχνουν κάποιο ενδιαφέρον, διότι γενικά σε όλη την περιοχή, νοτίως και δυτικά, έχουν έρθει τουλάχιστον 10 εταιρείες να δούνε τα δεδομένα, να συζητήσουν με εμάς. Ανατολικά? Ανατολικά τίποτα. Τι έχουμε κάνει τον τελευταίο καιρό, δηλαδή εδώ και ένα χρόνο αρχίσαμε, τους τελευταίους 6 μήνες το είχαμε κάνει, και είναι μια καλή παρακαταθήκη που αφήνουμε στην καινούρια διεύθυνση. Αρχίσαμε να συλλέγουμε τα δεδομένα, τα γεωφυσικά, τα οποία υπάρχουν σε όλη αυτή την περιοχή ανατολικά, μέχρι τα όρια της ΑΟΣ της δικιάς μας. Γεωφυσικά δεδομένα που είχαν εταιρείες ξένες, γαλλικές, αμερικάνικες, εγγλέζικες, γεωφυσικές εταιρείες είχαν, επειδή είχαν κάνει μελέτες πριν από 10, 20, ίσως και 30 χρόνια. Αυτά τα πράγματα δεν υπήρχαν στη βάση δεδομένων της ΕΔΕΗ. Οπότε αρχίσαμε να μαζεύουμε όλα αυτά τα δεδομένα και έχει πετύχει, διότι καμία από αυτές τις εταιρείες δεν αρνήθηκε να μας τα δώσει. Ο Γιάννης Μπασιάς εξήγησε ότι προς το παρόν αυτό που είναι πραγματικότητα για τα ελληνικά δεδομένα αφορά στις γεωφυσικές έρευνες δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, που αναμένεται να αρχίσουν στο τέλος του χρόνου, καθώς στις αρχές Ιουνίου η Τεχνική Επιτροπή για τα μπλοκ δυτικά και νοτιοδυτικά του νησιού ενέκρινε το τεχνικό πρόγραμμα των γεωφυσικών εργασιών, τη διενέργεια διαγωνισμών για την επιλογή γεωφυσικού σκάφους και συνδεδεμένων υπηρεσιών, όπως και το χρονοδιάγραμμα των αναγκαίων αδειοδοτήσεων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε όλο αυτό το πλέγμα, ως ΕΔΕΗ, είχατε καμία εντολή, οδηγία, πρόταση, σκέψη? Παιδιά, πρέπει να δείτε και το κρίσιμο κομμάτι, νησιωτικό σύμπλεγμα Καστελόριζου, που κατεβαίνει στα όρια της Κυπριακής ΑΟΣ, εκεί που θα πάνε παύριο οι Τούρκοι, όπως λένε, με το Γιαβούς, στο θαλασσοτεμάχιο 6, το πάνω κομμάτι του, γιατί στο κάτω είναι οι άλλες εταιρείες, να τρυπάνε. Δηλαδή προς την δυνητική ελληνική ΑΟΣ. Πήρατε ποτέ τέτοια οδηγία να τα ψάξετε προς τα εκεί? Όχι. Ποτέ. Ποτέ. Ξέρετε γιατί σας ρωτώ, γιατί αρχίζει. Θέλαμε πολύ, γιατί όπως σας είπα, είχαμε αρχίσει να μαζεύουμε και πιστεύω να συνεχιστεί αυτό το έργο, να μαζεύουμε τα δεδομένα από τις διάφορες εταιρείες για όλη αυτή την περιοχή. Από ό,τι γνωρίζω, είναι πράγματα που δεν έχω πει, γιατί δεν άξιζε τον κόπο. Τα είχα βάλει στο βιογραφικό όταν το έστειλα στην Ελλάδα το 2016. Έχω δουλέψει σε 7 ΑΟΣ. Έχω γνωρίσει τέτοια προβλήματα. Κατά τη γνώμη μου, μια μερική, πώς το λένε, μερική οριοθέτηση δεν μου φαίνεται πολύ νόμιμη με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές. Αλλά με βάση το σύνδρομο της Στοκχόλμης θα είναι επιτυχία.
Καταλάβατε. Όχι, δεν έπρεπε να το πω αυτό, κατάλαβα.